Πάρη, τι γίνεται? Καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα, Κώστα μου. Τι να γίνει, χτες οι ελληνικές ομάδες πρόδωσαν τις εμπνεύσεις τις οποίες είχαμε και δώσαμε στο Λίμπερο 107,4. Όλες για ένα γκολ. Ναι. Ο Άρης που δεν σκόραρε και δεν έβγαλε το γκολ. Ο Παναθηναϊκός που δεν σκόραρε και δεν έβγαλε το δικό του γκολ που ήταν σε διαλυαστική απόδοση το 2-62 και φωνάζει για τη διαιτησία του Γάλλου Μπουκέ στην Πράγα κόντρα στην Σλάβια. Και ο Ολυμπιακός, ο οποίος έδειξε να μην μπορεί να συνέλθει στο βαθμό, ναι, τον οποίο θα περίμενε κανείς μετά και την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Έφερε αυτό το 1-1 και πολλοί κάνουν λόγο και για την χρησιμότητα του Ελαραμπή, αλλά ακόμα περισσότερο και για το τι μέλγενέσε στην περίπτωση του Φορτούνι, ακόμα και στην μετά Μάρτινς εποχή, η οποία βρίσκεται στην Κύπρο με 35 βαθμούς Κελσίου, πάνω κάτω όσο έχει και στην Αθήνα για το φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Ομόνια. Και η εθνική μας ομάδα του μπάσκετ, όπως βλέπεις και εσύ, κινείται στους ρυθμούς κυρίως του Γιάννη Αντετοκούνμπο, της παρουσίας του Ντόρση μετά και της έλευσης του Καλάθι, και να δούμε κιόλας πώς θα μπορέσει να βολιάσει όλο αυτό το σύνολο ο Ιτούδης, καθώς είναι ένα σύνολο ίσως πιο γεμάτο από κάθε άλλη φορά, ναι, τα τελευταία χρόνια, με πολλές απαιτήσεις όσον αφορά τη διεκδίκηση και κατάκτηση ενός μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ που έχουμε μπροστά μας μέσα στις επόμενες ημέρες, και πολύ δυνατό φιλικό παιχνίδι για την εθνική μας στις 9 του Αυγούστου πίσω των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Όσον αφορά για την πρόταση της ημέρας, θα σταθώ όχι σε κάποιο από τα προαθλήματα τα οποία ξεκινάνε σήμερα, είτε την Premier League είτε ακόμα και την Bundesliga, με πολύ δυνατό παιχνίδι στη Φραγκφούρτη ανάμεσα στην Άιντραχτ και την Bayern, αλλά και στο goal και over 2,5 στο παιχνίδι της Ομόνιας με την ΑΕΚ, σε ένα φιλικό παιχνίδι όπου οι δύο προπονητές σίγουρα θα δοκιμάσουν σχήματα. Αν μπουν 2 goal στο πρώτο ημίχρονο από κάθε μια ομάδα, θεωρώ πως έχουμε τύχη για να βγάλουμε αυτή την επιλογή. Επαναλαμβάνω, σε απόδοση 2,40, goal και over 2,5, να σκοράρει και η Ομόνια και η ΑΕΚ και μία από τις δύο ομάδες να βάλει ένα goal παραπάνω. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, στο φιλικό δεν θα πάμε? Σε ποιο φιλικό? Της εθνικής μπάσκετ. Καλά ρε Κώστα, είναι δυνατόν? Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα, όλα είναι τσεκαρισμένα στο κάρνε. Τη Δευτέρα δεν παίζουμε? Τη Δευτέρα, ναι, 7-8, όχι, την Τρίτη είναι το μάτι, 9 του μήνα. Α, ναι, την Τρίτη, σωστά, την Τρίτη. Η Τρίτη είναι το παιχνίδι αυτό, στις 9 του μήνα, αυτό το δυνατό φιλικό με αντίπαλο την Ισπανία και με αρκετή διαφήμιση και από πλευράς των διεθνών μας. Είναι επόμενο αυτό, γιατί περιμένουν τον κόσμο. Βέβαια υπάρχει αρκετός κόσμος στην Αθήνα, και έχει αδειάσει, ναι, πολλής λόγω των αδειών και των καλοκαιρινών διακοπών, αλλά νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για να πάρουμε μια γεύση από την εθνική μας ομάδα, πώς την χτίζει ο Ιτούδης, πώς τη σκέφτεται ο Ιτούδης και πώς έχει μέσα στο δικό του μυαλό να μπολιάσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, γιατί και τις προηγούμενες παρουσίες του, όπως θυμάστε, το έχουμε συζητήσει και μαζί, το ερώτημα ήταν αν θα μπορέσει ο εκάστοτε προπονητής να μπολιάσει τον Αντετοκούνμπο, τον Γιάννη, στην δική του φιλοσοφία, ή θα πρέπει γύρω από αυτό να χτιστεί η υπόλοιπη εθνική ομάδα. Ο Γιάννης, ο οποίος κέρδισε, λέει, ένα στοίχημα 10 ευρώ με τον Καλάθι, έβαλε, λέει, ένα σουτ. Yeah. Ένα τρίποντο το οποίο έβαλε με τις κάλτσες, έτσι, χωρίς καν να φοράει τα παπούτσια. Ένα τρίποντο από τις 45 μοίρες, γιατί ανέβηκε και στα σχετικά social για να γίνει και περισσότερο γνωστό ένα όμορφο διαφορετικό στιγμιότυπο που υπήρξε στην προπόνηση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, της επίσημης πάντα αγαπημένης, όπως θα έχουμε να λέμε κι εμείς, γιατί η εθνική μας ομάδα μπάσκετ Κώστα, όπως και του Πόλο, δεν κάνει πυροτέχνημα. Παρά το γεγονός ότι έχει να μας κάνει να χαμογελάσουμε αρκετά τα τελευταία χρόνια. Πάρα πολύ ωραία. Άρα, για επανέλαβε. Οπότε επαναλαμβάνω. Επανέλαβε την πρότασή σου, ναι. Ναι, ναι. Έτσι, Ομόνια ΑΕΚ, goal και over 2,5 στο 2,40, δηλαδή να σκοράρουν, επαναλαμβάνω, και οι δύο ομάδες αυτό το φιλικό παιχνίδι σήμερα στις 8 η ώρα, ζωντανά τηλεοπτικά από τα αθλητικά κανάλια της Κοσμοτέ TV, τα Κοσμοτέ Sport. Αλλά η μία από τις δύο ομάδες θέλουμε να βάλει και ένα goal παραπάνω από την άλλη. Οκ, okay, έγινε, Βάρη. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και την πρόταση. Καλώς ήρθατε, Γιώργο, να είσαι καλά.